Καλησπέρα σας. Έχω ραντεβού με τον κύριο Πευκομελίδη. Μπορώ να τον δω? Μισό λεπτάκι να δω αν είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Διευθυντά, ήρθε η Μαρία. Πες της να περάσει. Πέρασε. Καλησπέρα σας, κύριε Πευκομελίδη. Καλησπέρα, Μαρία. Κάθισε. Φαντάζομαι σε ξαφνιάζει το γεγονός πως σε κάλεσα ξανά μέσα στην ίδια εβδομάδα. Αλλά πίστεψέ με, ο λόγος είναι πολύ καλός. Δηλαδή... Ναι, προσλαμβάνεσαι, Μαρία. Έχεις όλα όσα χρειαζόμαστε. Και από αύριο ξεκινάς στη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μελιού στην Ελλάδα και τη μοναδική με εξαγωγική δραστηριότητα στη Ρωσία. Γιατί ο Ρώσος ξέρει να τρώει μέλι. Αχ, δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σου γνωρίσω την καθηγήτρια ρωσικών που θα σε αναλάβει για να μιλάς ρωσικά μέσα σε ένα χρόνο. Είναι η Σβετλάνα Κουρκουμπίνη και είναι μοναδική στο είδος της. Διδάσκει ρωσικά σε όλο το προσωπικό της εταιρείας μας. Χωρίς αυτή δεν θα είχαμε καταφέρει να κλείσουμε την τεράστια συνεργασία με τη μαμά πατρίδα της. Μαρκέλα, καλέσέ μου τη Σβετλάνα. Με ζητήσατε, κύριε Πευκομελίδη. Ναι, από εδώ είναι η Μαρία, η νέα μας συνεργάτης. Θα δουλεύει στις εξαγωγές. Είσαι υπεύθυνη για τη ρωσοποίησή της. Χαίρομαι πολύ. Θα σου κοπεί η χαρά μόλις δεις το αλφάβητο, αλλά όλοι αυτό παθαίνουν. Καλή αρχή στη Μαρία μας, λοιπόν. Καλή αρχή. Έλα, Μανουλίτσα, τι κάνεις? Αχ, κοριτσάκι μου, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Παρήγγειλα κάτι πίτσες. Άσε τα χαζά σου, πήρα να σου πω ευχάριστα. Με πήραν στη δουλειά, από αύριο ξεκινάω. Τι είναι αυτό, αγάπη μου, ποια δουλειά, πού σε πήρανε? Στο μέλι του έρωτος, στην εταιρεία μελιού. Αχ, πετάω στα σύννεφα. Μα δεν χρειάζεται να δουλεύεις, χρυσό μου, τόσα λεφτά έχουμε. Πάω να αγοράσω τετράδια, από αύριο ξεκινάω ρωσικά. Πού κουλάνε τα ρωσικά, χρυσό μου, μέλι δεν πουλάνε εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Τα λέμε σύντομα. Σε λυπάμαι, κοριτσάκι μου, τέλος πάντων. Ποιος είναι? Γυναίκα, ήρθαν οι πίτσες. Κυρίες και κύριοι, η συνεδρία σας ξεκινάει. Παρακαλώ, ησυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, να σας γνωρίσω τη Μαρία, τη νέα μας συνεργάτη. Από σήμερα θα δουλεύει μαζί μας για να φτάσει το μέλι μας ακόμα πιο μακριά. Σιγά μη σκίσει κανένα καλσόν. Είπατε κάτι, κύριε Μπουλούκη? Τίποτα. Καλή αρχή στη Μαρία μας. Σας παρακαλώ να την κάνετε να αισθανθεί οικεία και να την βοηθήσετε να ενταχθεί γρήγορα στην ομάδα μας. Ναι, καλέ, από μένα ό,τι θέλει. Να της δώσω και 3 κιλά μου αν τα χρειάζεται. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Καλώς σας βρήκα. Να σας θυμίσω πως σε 2 εβδομάδες καταφθάνει ο βασικότερος πελάτης μας από τη Μόσχα, ο κύριος Μπαρίς Μπογδάνοφ, για τα εγγένεια των νέων μας γραφείων και για να δοκιμάσει το πευκόμελο με άρωμα από καβουρτισμένη βότκα. Σας θέλω όλους την εντέλεια. Λοιπόν, όλοι στις δουλειές σας τώρα. Βεβαίως, τρέχουμε, λέμε. Γεμίσαμε άσχετες. Πάμε πάλι. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Ох, как вас зовут? Меня зовут Мария. Ναι, κάπως έτσι. Καλέ, τι θέλω να έχουν τα κινέζικα. Ох, Θεέ μου, τα λέμε αύριο πάλι. Τα ζαύτρα. Είναι πολύ δύσκολο. Nothing
without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water. Έχω λίγο άγχος. Είναι ο πρώτος καιρός. Μη στεναχωριέσαι καλέ. Αυτό συμβαίνει πάντα και εγώ στην αρχή έτσι ήμουν. Ναι, ίσως να έχεις δίκιο τελικά. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Αχ, τι μανάρι είναι αυτό! Σταμάτα καλέ, τον έφαγες με τα μάτια σου, μωρέ. Μα είναι να μην το φας τέτοιον κούκλο. Βρετείς τη βγάζει η Ρωσία. Αχ, κρατήστε με. Και δεν είμαι και Ρωσίδα, να θυμάμαι. Θα τον πιάσω να του πω. Πάρε με να φύγω. Ήρθε μαράκι και τσέκαρε τις παραγγελίες για Ζιμπάμπουε. Και κίτρωνε μέλι. Αχ, το μέλι του έτος. Καλά, σε χάνουμε σένα. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή. Μ' ακούτε? Ποιον αγαπάς καλή μου? Αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Βασικά πράσινα είναι. Αχ, τι να κάνω? Αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Τον συνάντησα. Για встретил вас. Και όλο το παρελθόν. И все было. Συγκίνησε στην νεκρή μου καρδιά. В отжившем сердце ожило. Θυμήθηκα εκείνη τη χρυσή εποχή. Я вспомнил время золотое. Στην καρδιά μου ήρθε πάλι σε στεφιά. И сердцу стало так тепло. Μα καλά, μιλάτε ρωσικά? Όχι εγώ, η καρδιά σου. Τα λόγια σου μου θύμισαν ένα από τα αριστουργήματα του Τσιούτσεφ. Ένα σπουδαίο Ρώσο ποιητή. Αγαπώ το Ρώσο πελάτη μας που ήρθε από τη Μόσχα. Βασικά, μόλις το γνώρισα. Αλλά νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια. Τι να κάνω, πώς να του το πω? Ρώσος είναι! Τότε δεν έχεις παρά να του αφιερώσεις αυτά τα λόγια του αξέχαστου Τσιούτσεφ που θα μιλήσουν σίγουρα στην καρδούλα του. Μα εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω λέξεις στα ρωσικά. Όχι εσύ! Τότε ποιος? Μόνο ένας μπορεί να αποδώσει το λυρισμό, τον ερωτισμό και τη βαθύτητα αυτών των στίχων. Ο Βνούκης Τσιούτσεφ, ο μοναδικός επιζών απόγονός του. Και πού να τον βρω καλά αυτό το Βνούκη? Κάποτε το γνώρισα σε ένα μου ταξίδι στη Σριλάνκα, όπου απήγγειλε ποίηματα του μακρινού του θείου και ερμήνευσε μοναδικά ρωσικά τραγούδια. Έπειτα τον συνάντησα στην Αγία Πετρούπολη, στα βραβεία ποιητικής ιδιοφυΐας, όπου απέμεινε φόρο τιμή στο θείο του. Βλέπεις, είναι ένας ιδιόμορφος καλλιτέχνης που δεν τον νοιάζουν τα λεφτά, παρά μόνο το συνέστημα, ο έρωτας, ακόμα και η παράνοια. Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε, αλλά ίσως θυμάται τον παλιό φίλο του. Μου χρωστάει και μια χάρη. Αύριο την ίδια ώρα, εδώ. Τώρα εγώ πρέπει να τον πιστέψω αυτόν. Εδώ που φτάσαμε, μόνο ένας τρελός μπορεί να με σώσει. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Ξύπνα, μωρέ μαράκι, μα τι μου λες? Με τον πελάτη μας από τη Μόσχα βρήκες να την πατήσεις. Δεν μπορώ. Αι, θα σε στείλουν από εκεί που ήρθες, φιλενάδα. Ας με στείλουν όπου θέλουν, αρκεί να είμαι μαζί του. Όχι, όχι, θεούλη μου, τούτη τη χάνουμε καλέ. Αχ, αν ήξερες πόσο τον αγαπώ. Εσάλεψε εντελώς, εσάλεψε. Αυτό ήταν, τελείωσε. Θα πάω να του μιλήσω. Πού πας, μαράκι, πού πας, καλέ? Ναι, ναι, βεβαίως, όπως επιθυμείτε. Πάω τώρα αμέσως να σας φέρω το μέλι με άρωμα από καβουρδισμένη βότκα. Здравствуйте. Как ваши дела? Έλα εδώ, χρυσό μου. Είσαι θεοπάλαβη? Τι πήγες και έκανες? Τόσο χάλια τα μιλάω τώρα ρωσικά που μου απαντάει στα αγγλικά ο καλός μου. Πάμε να φύγουμε. Βιτάνια. Привет, дорогой товарищ.
Это твой старый друг Фёдор из Греции. Ты меня помнишь? Эй, Палеофиле, ты канис, потому ты сексехаса. Ну как ты меня вспомнил? У меня к тебе просьба. Во имя любви, слушай меня. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά στον δρόμο έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλέ, έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή. Νομίζω ότι πιάνει πάντα αυτή η δικαιολογία. Πάμε λοιπόν. Ώστε τα καταφέρετε λοιπόν, σας γνωστάω τεράστια χάρη. Πέσε κανένα τάλιρο και άσε τις χάρες. Πώς είπατε? Δεν κάνει τίποτα, λέω. Λοιπόν, όπως είπαμε, πριν βγει ο Βνούκης, θα δώσει στον Παρίστορα Βασάκη που θα γράφει «Σ' αγαπώ» στα ελληνικά. Εκείνος δεν θα μπορέσει να καταλάβει τι του γράφεις και μέχρι να βρει μεταφραστή θα έχει ήδη τελειώσει η βραδιά. Αχ, λέτε να συγκινηθεί από την έκπληξη που θα του κάνω. Θα το δει στα μάτια του. Καλή, ξέχασα να σας ρωτήσω, πώς σας λένε? Το πεπρωμένο σου. Όλα είναι έτοιμα για σήμερα, φιλενάδα. Αχ, ναι. Απορώ πως με κατάφερες και με έμπλεξες σε τούτο δα. Γιατί, φιλενάδα σου, την ερωτοχτυπημένη το κάνεις. Έχει χάρη, μωρέ. Όποτε είσαι έτοιμη, μου λες και ξεκινάμε. Είμαι έτοιμη. Πάνω του το δώσω τώρα. Έφυγα. Οι, οι, οι. Μα πραγματικά είστε ένας κούκλος, κύριε Διευθυντά. Χάρμα οφθαλμών. Χαρά στην τυχερή που θα σας καπαρώσει. Σαν το δικό μας το μέλι δεν θα βρει κανείς τον κόσμο σας το γιο με αυτό. Ναι, βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ναι, ναι. Μπράβο σας, κύριε Παπαμαλίδη. Μπράβο, κύριε Διευθυντά. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές σε όλους μας. Μπράβο σας. Μισό λεπτάκι να σας ξεσκονίσω λιγάκι. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε απόψε όλοι εδώ και που συμβάλατε στο να φτάσει το μέλι του έρωτος σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν απόψε εδώ για να γιορτάσουμε τη νέα μας αρχή στη νέα μας έδρα, αλλά και για να τιμήσουμε τον αξιόλογο συνεργάτη μας από τη Ρωσία. Δυστυχώς, τις τελευταίες δύο εβδομάδες που έλειπα στο Τόκιο για επαγγελματικό ταξίδι, δεν κατάφερα να σας γνωρίσω τον επίτιμο καλεσμένο μας από τη Μόσχα. Θα ήθελα λοιπόν, σε αυτό το σημείο... Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά. Θα μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε μια έκπληξη που έχουμε ετοιμάσει για τον καλεσμένο μας από τη Ρωσία. Βεβαίως. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς. Μαζί μας για πρώτη φορά ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Βνούκης Τσούτσεφ. Ο Βνούκης Τσούτσεφ. Встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало. Εξαιρετική έκπληξη! Μα ποιος το σχεδίασε και πώς καταφέρατε να φέρετε τον Βνούκη Τσούτσεφ στην Ελλάδα? Μπράβο σας! Αγκρόμια εσπεσίβα ζα βάσε βιστουπλένιου, βαζάιμι Τσούτσεφ. Ελπίζω ο επίτιμος καλεσμένος μας να χάρηκε την έκπληξη αυτή, αν και δεν ξέρω κατά πόσο καταλαβαίνει ρωσικά. Δυστυχώς, ο κύριος Μπαρίς Μπογκδάνοφ δεν μπόρεσε να με σε επισκεφτεί αυτή τη φορά, καθώς ήταν άρρωστος.
αλλά στη θέση του είναι κοντά μας το δεξί του χέρι, ο κύριος Στέλιος Καρπετόπουλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι. Ποιος είπε ότι είναι? Δεν είναι τούτος στο Παρίσκαλε. Για να ανέβει να ξεσηκώσαμε όλο τον κόσμο. Σβήνω. Ας ανοίξει η γη να με καταπιεί. Τι ρε ζήλικη θέ μου. Σκάσε και χαμογέλα. Μας βλέπω η γόσπο. Μαρία, είσαι καλά. Μαράκι μου, τι έπαθες? Σαβουρδίχτηκε η άχρηστη. Πού βρίσκομαι? Μαρία. Πού είμαι? Μαρία, ξύπλα Μαρία. Είμαι ο Μπαρίς. Ήρθα να σε δω.